στο αγαπημένο μου Άργος Ορεστικό. Και είναι τόση η αγάπη για τα πρόσωπά σας, ώστε τους είπα όλα μπορείτε να τα αφαιρέσετε, το Άργος Ορεστικό δεν μπορείτε να το αφαιρέσετε. Θα πρέπει να πάω οπωσδήποτε στον αγιασμό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Δεν σας το λέω αυτό. Ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Δεν σας το λέω αυτό, αλλά για να σας δείξω το μέγεθος της αγάπης μου στα πρόσωπά σας. Αυτό φανερώνει δηλαδή πόσο πολύ σας αγαπώ. Ήρθα λοιπόν να σας ευχηθώ και εγώ να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη και να έχετε κουράγιο. Και να σας δώσω και μια συμβουλή. Δεν είναι δική μου, είναι από έναν μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Όλοι τον αναγνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Και εκείνοι που είναι στην Εκκλησία και εκείνοι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Τον θεωρούν τόσο μεγάλο δηλαδή, ακόμη και οι ειδωλολάτρες. Λέει λοιπόν κάπου, σοφός δεν είναι αυτός ο οποίος έχει μία πολυμάθεια, ξέρει πολλά, έχει πολλά πτυχία, αλλά σοφός τι είναι? Αυτός που είναι άνθρωπος. Και άνθρωπος είναι όταν έχει δυο πόδια. Και τα δυο πόδια ποια είναι? Είναι η πίστη στο Θεό και είναι και η αγάπη η οποία διαθέτει. Αυτό θα ήθελα να σας ευχηθώ φέτος. Να έχετε αγάπη προς το Θεό και να έχετε και πίστη στο Θεό. Γιατί η πίστη στο Θεό θα σας δώσει τη δυνατότητα σήμερα στην εποχή μας, την απρόσωπη, να συναντηθούμε με τον συνάνθρωπό μας, να τον αγαπήσουμε και να έχουμε μία ενότητα. Καλή αρχή, υγεία και δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Σεβασμιότατε, κύριε βουλευτά κ. Λούκα Στοριάς, κύριε δήμαρχε, κύριε προϊστάμενε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Λούκα Στοριάς, επίσημοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Σήμερα ξεκινά επίσημα η νέα σχολική χρονιά. Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και σας ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία σας. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Δήμαρχο, στους αρμόδιους αντιδημάρχους, στον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου για την άμεση ανταπόκριση σε όλα τα αιτήματα των σχολείων μας. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, όπως κάθε σχολική χρονιά, έτσι και φέτος μας περιμένει και σας περιμένει σκληρή δουλειά. Οι καθηγητές σας και εγώ προσωπικά υποσχόμαστε αφοσίωση και συνεχή προσφορά για να πετύχουμε να σας εφοδιάσουμε με γνώσεις. Εσείς οργανώστε τη μελέτη σας και πάρτε από το σχολείο ό,τι μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητά σας, ώστε να γίνετε ελεύθεροι, αυτόνομοι άνθρωποι με κοινωνικές και άλλες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να προκόψετε και να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της ιδιαίτερα απαιτητικής εποχής μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σχολείο μας υπήρξε ανέκαθεν πνευματικό κέντρο που γαλούχησε γενιές μαθητών, οι οποίοι διακρίθηκαν σε όλους τους τομείς της ζωής. Δίκαια λοιπόν αισθανόμαστε υπερήφανοι που έχουμε την τιμή να είμαστε συνεχιστές αυτής της παράδοσης. Καλούμαστε τώρα στα δύσκολα αυτά χρόνια που η αξία της δημόσιας εκπαίδευσης τίθεται υπό αμφισβήτηση να διαφυλάξουμε την παράδοση και να συνεχίσουμε τον ιστορικό ρόλο του σχολείου. Όλοι μαζί, ατενίζοντας με αισιοδοξία τη νέα σχολική χρονιά, γνωρίζω καλά ότι θα εργαστούμε με ζήλο και συλλογικότητα για να προσφέρουμε στους μαθητές μας οράματα και να τους θωρακίσουμε με αρχές και αξίες. Σας εύχομαι καλή χρονιά, δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι διευθυντές των σχολείων και καθηγητές, κύριε εκπρόσωποι των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, αγαπητά μας παιδιά,
Σήμερα ξεκινάτε την καινούργια σχολική χρονιά. Όλοι σας, ανεξαρτήτως αν είστε στην πρώτη γυμνασίου ή στην τρίτη λυκείου, έχετε μπροστά σας όνειρα, στόχους και οράματα για τη ζωή που σας περιμένει. Για αυτά τα όνειρά σας, οι γονείς σας είναι δίπλα σας. Οι καθηγητές σας θα συμβάλλουν καθαριστικά στο να βελτιώσουν τις γνώσεις σας. Και εμείς σαν πολιτεία πρέπει να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η παιδεία που θα αποκτήσετε ολοκληρώνοντας το Λύκειο, άλλη μετά φέτος ή άλλη μετά από 6 χρόνια, πρέπει να είναι μια παιδεία ποιοτική, ελληνική, που να βασίζεται στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις και την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της πατρίδας μας από την άλλη μεριά, και από την άλλη να είναι μια παιδεία, να γίνετε προσωπικότητες με ανοιχτή σκέψη, μάτια και αυτιά σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η κοινωνία που μας περιμένει, θα σας περιμένει, είναι ανταγωνιστική. Αν όμως είστε οπλισμένοι με τις αξίες που ξεκινάνε από την ελληνική παιδεία, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την ιστορία μας, να είστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε, θα πετύχετε. Και να γνωρίζετε ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από τι ακριβώς θα σπουδάσετε, τι πανεπιστημιακές σπουδές θα κάνετε. Η επιτυχία έρχεται με πάρα πολλούς τρόπους, είτε από την γενική παιδεία, είτε από την επαγγελματική, είτε από την τεχνική εκπαίδευση. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Παρακαλώ τον κύριε Δήμαρχε, να σας πούμε χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτά, κύριε ένστολοι εκπρόσωποι της πολιτείας, αγαπητά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αγαπητά μας παιδιά. Μία νέα σχολική χρονιά σήμερα ξεκινάει. Ένας αγώνας σε ένα πεδίο απόκτησης γνώσεων, αλλά κυρίως ένα πεδίο εκγύμνασης γνώσης και κυρίως αξιών, ήθους και αξιοπρέπειας, γιατί κατά την άποψή μου αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι βάζουμε τους στόχους και λίγο ή πολύ εύχομαι να είναι απόλυτα, αλλά συνήθως δεν είναι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να είναι στόχοι οι οποίοι μπορούν να εκπληρωθούν. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το σημαντικό είναι τελειώνοντας, φεύγοντας λοιπόν από εδώ, από αυτή την εκπαιδευτική κοινότητα, το σημαντικό είναι να γίνουμε ωφέλιμοι και χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία. Που αυτό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και διαχρονικά έχει αποδείξει η εκπαιδευτική κοινότητα εδώ στο Άργος Οριστικό, πως το καταφέρνει με τον καλύτερο τρόπο και γι' αυτό τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Άλλωστε και στο πρώτο κομμάτι των στόχων μας κάνετε εσείς οι μαθητές ιδιαίτερα περήφανους ως Δημοτική Αρχή, κάθε χρόνο με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, ξεκινώντας μια νέα σχολική χρονιά, θεωρώντας δεδομένη τη στήριξη από την εκπαιδευτική κοινότητα και πως έχει να σας δώσει ό,τι καλύτερο έχει, γιατί έχει αποδείξει εμπράκτως τόσο η ίδια όσο όμως και η Δημοτική Αρχή ότι θα είναι δίπλα σας, εύχομαι να έχετε μια καλή σχολική χρονιά, γεμάτη πρώτα απ' όλα με υγεία και να οπλιστείτε με τις δυνάμεις έτσι ώστε να εκπληρώσετε τους στόχους σας σε αυτόν τον αγώνα. Να είστε όλοι καλά, καλή σχολική χρονιά. Παρακαλούμε την κυρία την Περιφερειάρχη του Νομού Καστοριάς και της Μόρας Μήνης. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι η μέρα σας λοιπόν. Σήμερα ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Και πραγματικά θέλω καταρχήν να απευθυνθώ σε εσάς, στα παιδιά. Θέλω να θυμάστε πάντα ότι αυτά τα χρόνια τα μαθητικά είναι ξεχωριστά και να τα ζείτε, και να τα ζείτε πραγματικά. Θα τα θυμάστε μια ζωή. Να είναι εύχομαι γεμάτα υπέροχες, ευχάριστες στιγμές, αλλά πάντα σε όλη αυτή την πορεία να έχετε την πνευματική καθοδήγηση, να έχετε σεβασμό στους καθηγητές σας και να ακούτε και τους γονείς. Ακούγονται κοινότητα, αλλά έχουν τη σημασία τους. Τώρα θέλω να ευχηθώ όμως κυρίως στα παιδιά της τρίτης ηλικίου που είναι η τελευταία τους χρονιά και πραγματικά θα δώσουν μεγάλο αγώνα
να έχουν επιτυχίες, όπως ήδη αυτό το Λύκειο έχει αποδείξει ότι πραγματικά έχει μεγάλες επιτυχίες όλα τα χρόνια. Εύχομαι λοιπόν να είναι το εισιτήριο για το όνειρό σας με την παιδική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά και να ευχηθώ και στους καθηγητές καλή δύναμη, καλό έργο και στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων επίσης το ίδιο. Και η περιφέρεια είναι δίπλα σας και ειδικά μιλώντας εγώ προσωπικά έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία εδώ πέρα στα Ρούσο και κατοικώ. Οπότε εύχομαι όλα να πάνε καλά. Ο κύριος Σαββόπουλος, άκουσε η περιφέρεια του νομού μας, ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστιότητε, σεβαστοί πατέρες, σύντομο θα είμαστε γιατί οι ομιλίες κάποια στιγμή αρχίζουν και δυσκολεύουν. Αγαπητοί μαθητές, σας εύχομαι καλή πρόοδο, καλή δύναμη, ιδιαίτερα στους μαθητές τρίτης λυκείου, η οποία σαν σχολική χρονιά φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο των εκπαιδευτικών, των φίλων εκπαιδευτικών. Εμείς ως περιφέρεια θα είμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή όσον αφορά τα θέματα λειτουργίας και υποδομής των σχολικών συγκρομάτων. Να έχετε καλή δύναμη, υγεία και καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Φέτος η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει καινούργιο προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και αναπληρωτή προϊστάμενο. Είναι ο κύριος Αποστόλου, παρακαλώ ένα χειρετισμό. Καλημέρα σας. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, συγκεκριμένοι αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές και μαθήτρες του Γυμνασίου και του Λυκείου του Άρου. Ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά, είναι μια νέα πρόκληση, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα τα επιθυμητά. Μέσα από την προσπάθεια όλων μας και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και από τις φορείς και από την Εκκλησία θέλω να σας πω ότι μέσα από συνεργασία, συλλογικότητα θα προσπαθήσουμε να φέρουμε στην επιφάνεια όλες τις δικές προϋποθέσεις που θα σας δώσουν τα απαραίτητα εφόδια να πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας και τα όνειρά σας. Σε όλους εύχομαι καλή πρόοδο, καλή σχολική χρονιά, με υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ.